Παιδιά, τελειώσαμε. 1-0 κερδίζεις, Παναγιώτη. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Ακόμη μία νίκη, άμα κάνεις, μένεις και φεύγει η Νατάσα. Γρηγόρη μου, δεν θα συνεχίσω. Τι εννοείς δεν θα συνεχίσεις? Δεν θα παίξω το δεύτερο παιχνίδι. Ο λόγος? Δεν θέλω να ανταγωνιστώ όλη την Νατάσα. Δεν μπορώ και εκεί μέσα δεν μου βγαίνει πολύ καλά. Το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα. Πιστεύω ότι ήρθα εδώ πέρα με βλέψεις να φτάσω μακριά. Πιστεύω θα μπορούσα να το κάνω. Για μένα το παιχνίδι αποφάσισε να σταματάει εδώ. Νιώθω μέσα μου ότι και με τον Κωνσταντίνο, αν πήγαινα και με το Λευτέρη εδώ πέρα, νιώθω ότι θέλουν πιο πολύ να φτάσουν μέχρι το τέλος, να κερδίσουν το έπαθλο. Το έχουν πιο πολύ ανάγκη. Νιώθω επίσης ότι η Νατάσα το έχει πιο πολύ ανάγκη να μείνει μέσα, να δείξει πιο πολλά πράγματα. Εγώ δεν ήρθα εδώ να αποδείξω σε κανέναν τίποτα. Μόνο στον εαυτό μου ήρθα να αποδείξω κάτι. Άρα, αν σου έλεγα εν κατακλείδη ο λόγος που φεύγεις και αποχωρείς από το Nomads οικειοθελώς είναι ότι δεν θέλεις να παίξεις με κάποιον συμπαίκτη. Δεν μπορώ άλλο να παίξω με την Νατάσα αντίπαλο. Εκεί πέρα μου βγαίνει πολύ. Όπως θα μου βγαίνει και μετά τα παιδιά. Δηλαδή, φόρτιση, αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ήταν αντίπαλο σου η Μαντό. Γιατί ο κόσμος ψήφισε την Νατάσα. Είχα πει ότι και με τη Μαντό πήγαινε, επειδή ήταν γυναίκα και καλό παιδί, πάλι θα καθέμα. Αλλά είχαμε πει σαν ομάδα ότι πρέπει να στηρίξω την ομάδα αν πήγαινα με τη Μαντό. Και εγώ και η Νατάσα. Άρα ουσιαστικά παραχωρείς τη θέση σου στην Νατάσα απλά γιατί θεωρείς ότι η Νατάσα πρέπει να μείνει στο παιχνίδι ή θέλει περισσότερο από σένα να μείνει στο παιχνίδι. Νιώθω ότι το έχει πιο πολύ ανάγκη. Αυτή τη λέξη δεν μπορώ να καταλάβω. Ανάγκη. Να μείνει στο παιχνίδι. Νατάσα, έχεις ανάγκη περισσότερο από τον Παναγιώτη να μείνει στο παιχνίδι? Δεν. Ανάγκη. Όχι ανάγκη σαν ανάγκη. Μπορεί να είναι ψυχική, να το θέλει να το ναι, ζήσει. Αυτό προσπαθώ να το ρωτήσω. Έχεις ανάγκη να μείνει στο παιχνίδι? Τότε να μην χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηρισμό ανάγκη. Ναι, ναι, δεν το λέω εγώ. Ναι. Αυτό λέω. Προσπαθώ να καταλάβω αν το έχετε συζητήσει, αν το έχετε όχι, πει. Δεν το έχουμε συζητήσει. Α. Απλά νιώθω ότι θέλει πιο πολύ να μείνει. Μάλιστα. Νατάσα, πώς νιώθεις τώρα με αυτό που λέει ο Παναγιώτης? Η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με τον Παναγιώτη κάναμε πολλές συζητήσεις. Είχε αναφερθεί σε αυτή του την... Ότι θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή είχε δηλώσει, ναι. Είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον να... Ναι, και ήμασταν... Εσύ τι του έλεγες? Ότι κάτσε και θα δούμε. Νατάσα, μάλιστα. Μου έλεγε να μην το κάνω. Και τώρα που λίγο το συζητήσαμε, μου έλεγε 100 φορές αν είμαι σίγουρος. Θεωρώ ότι η Νατάσα έχει πράγματα να δώσει. Στο παιχνίδι το πήγαμε στον πόντο. Μπορεί και να το έπαινα, μπορεί και όχι. Ήταν και σε μερικά θέματα τύχης. Μακάρι να δεθεί σε μια ομάδα για να ταιριάξει και να ναι. Μην είναι προτινόμενη την επόμενη εβδομάδα, να κάτσει άλλους τρεις εβδομάδες, ένα μήνα ακόμα. Μάλιστα. Το κάνεις αποκλειστικά, αν και μου είπες ότι είναι και για τους άλλους παίκτες, αλλά το κάνεις αποκλειστικά. Έχεις μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην Νατάσα ή μια εκτίμηση στην Νατάσα? Η που Νατάσα, ίσως, συγγνώμη, που ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς ναι, και να μας συγχωρέσεις. Έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση. Όχι, καταλαβαίνεις τι λέω, ότι για μας, επειδή είσαι ένας παίκτης, δεν είσαι αδύνατος παίκτης. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να σε βάλει σε μια κατηγορία μεταξύ τους άντρες, μέσα στην πεντάδα αυτών που θα διεκδικήσουν το έπαθλο των 150.000 ευρώ. Αν ενώ επιθυμούσες να πας εκεί ή σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σου χαρακτήρα. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε στις σχέσεις σας με την Νατάσα? Κοίταξε, η Νατάσα από την πρώτη εβδομάδα της παραλίας κατάλαβε κατευθείαν ποιος είμαι και ήρθε και με έπιασε από μόνη της. Και αν θυμάσαι πολύ καλά, την είχα ψηφίσει, είχα πει κάτι που μπορεί να μην της άρεσε, γιατί εγώ αυτό ένιωθα. Προσπάθησα να στηρίξω την Εύη και την Ειρήνη που είναι πιο νέα παιδιά. Να δώσω, ας πούμε, μια ευκαιρία στα νέα κορίτσια, που ήταν άδικο για την Νατάσα γιατί είχε σκυλιάσει στα αγωνίσματα. Και ήρθε από μόνη της και μου είπε πραγματικά τι έχει καταλάβει και ότι δεν στεναχωρείται καθόλου που την ψήφισα. Και ότι νιώθω ότι είμαι πολύ αληθινός, ό,τι και να πω και ό,τι και να κάνω. Μάλιστα. Κωνσταντίνε μου. Μάλιστα. Πώς σου φαίνεται? Περίμενα ότι μπορεί να το κάνει γιατί το συζήταγε. Ναι. Ήλπιζα να μην το κάνει, να αγωνιστεί, γιατί γι' αυτό ήρθαμε όλοι. Δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις κάποιου τρίτου. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Εννοείται. Μεγάλο παιδί είναι. Λευτέρη. Το ίδιο και εγώ. Το ίδιο και εσύ. Προσπαθήσατε να τον μεταπίσετε, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουν γίνει κουβέντες. Προσπάθησαν πολλές φορές. Στη συνέχεια. Μάλιστα. Ξέρεις, σέβομαι πάρα πολύ την απόφασή σου. Εννοείται, καταρχάς δεν θα μπορούσα να το κάνω διαφορετικά. Έχει καθένας το δικαίωμα εδώ, όποτε νιώσει την ανάγκη να φύγει για πολλούς λόγους που ίσως κάποια στιγμή να μην θέλεις ακόμη και να τους πεις αυτή τη στιγμή, δεν γιατί δεν νιώθεις καλά. Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες, γιατί ρε γαμώτο.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, ουσιαστικά βλέπω έναν άνθρωπο που πάντα παθιάζεται, που τρελαίνεται με τα παιχνίδια, που βοηθάει την ομάδα του. Έχεις, στο έχω ξαναπεί αυτό, μια κακή αντίδραση όταν χάνεις. Είναι το μοναδικό. Καλά, μην το πάει και τόσο κακή. Ναι. Δεν σκοτώνω και άνθρωπο. Όχι, εντάξει. Είσαι λίγο νευρικός όταν χάνεις. Έχει να κάνει με τη διαχείριση της ήττας σου. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι δύσκολο όταν χάνεις την ασυλία μετά από 10 λεπτά, για μένα τουλάχιστον. Να πηγαίνω στο βάθρο του ψηφοφόρου και να δίνω ψήφο. Δώστε μας μια ώρα, δύο ώρες, λίγο να. Ναι, ουσιαστικά εσύ ζητάς ένα ουτοπικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Εύχομαι αν υπάρχει να το βρεις. Φαντάσου ότι εκείνες τις μέρες θυμάσαι και την κακοκαιρία έκανε. Καλά, θυμάσαι καλά. Την ταλαιπωρία. Έχω φτάσει πραγματικά εγώ ίδιος να πάρω πρωτοβουλία και το εννοώ αυτό, παρακάμπτοντας το πρωτόκολλο του παιχνιδιού και να πω πάμε να φύγουμε. Τώρα για να μην συζητήσουμε, γιατί σας έβλεπα πολύ κουρασμένος, που έπρεπε να συζητήσουμε εκεί και να πούμε πράγματα. Αλλά επειδή ένιωθα ότι ήσασταν πτώματα, όπως ας πούμε στο ράγκμπι, και έβλεπα ότι ήσασταν πολύ κουρασμένοι, δεν θα σας σεβόμουν αν καθόμασταν εκεί και πιάναμε και κουβέντα, όταν είναι άλλος πτώμα κουρασμένος και βρέχει. Καλά, είχαμε την παραλία, δεν αντέχαμε ναι. Κιόλας που ήμασταν έτσι. Αυτό λέω ότι πολλές φορές αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να θέλουμε χρόνο για πολλά πράγματα, αλλά δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με αυτό που συμβαίνει με τον καιρό, δεν έχουμε ούτε λεπτό πλέον για να αφήσουμε παραπάνω. Άρα λοιπόν. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία να ψηφίσεις κανέναν δικό σου παίκτη. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να αγωνιστείς. Ειδικά δεν μπορώ να αγωνιστώ όλη την Ατάσα, δηλαδή. Μάλιστα. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή θα πω ότι ο αγώνας κατοχυρώνεται στην Ατάσα. Άρα η Ατάσα μένει, αφού φεύγεις εσύ. Η Ατάσα είναι η νικήτρια του αγώνα. Τσαμπουκά, τα τσαμπουκά. Για να δούμε πώς θα αναλυθεί μετά. Εντάξει, είμαι περίεργος μετά.